Η Οδύσσια. Υπήρχε ένας τελευταίος ήρωας που δεν είχε επιστρέψει από την Τροία. Ο Οδυσσέας, ο πιο πανούργος από τους Έλληνες, θα έπρεπε να ταξιδέψει για 10 ολόκληρα χρόνια, όπου θα αντιμετώπιζε τα πιο τρομακτικά πλάσματα που είναι γνωστά στον άνθρωπο. Η Οδύσσια μόλις είχε αρχίσει. Ο Οδυσσέας κυβερνούσε το ελληνικό νησί της Ιθάκης, αλλά είχε περάσει 10 ολόκληρα χρόνια πολεμώντας την Τροία για να ανακτήσει τη Σπαρτιάτισσα Βασίλισσα Ελένη. Αλλά με την αποστολή του να έχει ολοκληρωθεί, ο Οδυσσέας φρόντισε να ταξιδέψει πίσω στην πατρίδα του, όπου τον περίμεναν η σύζυγός του Πινελόπη και ο γιος του Τηλέμαχος. Συγκεντρώνοντας το στόλο των πλοίων του στις τροϊκές ακτές, ο Οδυσσέας έβαλε πλώρη, ανακουφισμένος που επιτέλους επέστρεφε στην πατρίδα του. Κατευθυνόμενος νότια, θα πλέψει γύρω από τις ακτές της Ελλάδας πριν κατευθυνθεί βόρεια προς την Ιθάκη. Αλλά καθώς πλησίαζαν στην πατρίδα τους, ξέσπασε μια μεγάλη καταιγίδα που τους έβγαλε εκτός πορείας και τους οδήγησε προς ένα μεγάλο νησί όπου ήλπιζαν να βρουν καταφύγιο από τη θάλασσα. Ο Κύκλοπας. Σταματώντας το νησί, σύντομα θα εντοπίσουν μια κατασκήνωση βοσκών στο βάθος, με τον Οδυσσέα να επιλέγει μια μικρή ομάδα πολεμιστών για να το συνοδεύσει. Παίρνοντας αρκετά κυβότια κρασί για να τον ανταλλάξουν, το πεινασμένο πλήρωμα χάρηκε όταν είδε μεγάλες ποσότητες τυριού και κρέατος μέσα σε μια σπηλιά δίπλα στο κοπάδι του βοσκού. Οι πολεμιστές βολεύτηκαν με τις προμήθειες, αλλά σύντομα επέστρεψε ο ιδιοκτήτης της σπηλιάς, ο γιγάντιος Κύκλοπας Πολύφημος, γιος του Ποσειδώνα, ο οποίος σφράγισε την είσοδο με έναν τεράστιο ογκόλιθο. Αγνώντας τις κραυγές του Οδυσσέα ότι ήταν εκεί για εμπόριο, ο Πολύφημος άρπαξε δύο από τους πολεμιστές, συνθλίβοντας τον καθένα με τις δροθιές του πριν φάει τα επολύματά τους. Στη συνέχεια θα έφευγε από τη σπηλιά, επιστρέφοντας κάθε πρωί και βράδυ για να γευματίσει με ό,τι είχε απομείνει από το τρομοκρατημένο πλήρωμα. Γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες ήταν εναντίον του για άλλη μια φορά, ο Οδυσσέας επινόησε ένα πονηρό σχέδιο για να ξεφύγει. Συνειδητοποιώντας ότι δεν μπορούσε να νικήσει τον Πολύφημο, θα προσέφερε στον Κύκλοπα το κρασί που έφερε μαζί του, για να το βοηθήσει να ξεπλύνει τη γεύση των φίλων του. Με τον Κύκλοπα να πέφτει σύντομα μεθυσμένος, θα ρωτούσε το όνομα του Οδυσσέα, ώστε να τον ευχαριστήσει για το δώρο. Αντί όμως να δώσει το πραγματικό του όνομα, ο Οδυσσέας επέμενε να τον φωνάζουν Κανένα. Ευχαριστώντας τον Κανένα, ο Πολύφημος σύντομα θα πέσει σε βαθύ ύπνο, ενώ ο Οδυσσέας θα άρχισε να ακονίζει ένα ξύλινο παλούκι που είχε βρει στη σπηλιά. Πλησιάζοντας τον κοιμισμένο γίγαντα, θα βυθίσει το παλούκι βαθιά στο μάτι του, τυφλώνοντας τον Κύκλοπα, αλλά φροντίζοντας να μην το σκοτώσει, καθώς ο βράχος που έκλεινε την είσοδο της σπηλιάς θα έπρεπε να μετακινηθεί. Ο Πολύφημος θα ούριαζε από αγωνία, μια κραυγή τόσο δυνατή που οι κύκλοπες από όλο το νησί θα έτρεχαν στη σπηλιά. Φωνάζοντας τον Πολύφημο θα τον ρωτούσαν «Τι συμβαίνει, ποιος σε σκοτώνει» με τον Πολύφημο να απαντά «Κανένας δεν με σκοτώνει, κανένας». Όλα έγιναν όπως τα είχε σχεδιάσει ο Οδυσσέας, με τους κύκλοπες να φεύγουν σύντομα μπερδεμένοι. Αλλά ενώ ο Πολύφημος ήταν πλέον τυφλός, δεν υπήρχε ακόμα τρόπος για τους άνδρες να μετακινήσουν τον γιγαντιαίο ογκόλιθο που μπλόκαρε την είσοδο, με τον Οδυσσέα να βρίσκει άλλο ένα σχέδιο. Όταν ο Πολύφημος πήγε να μετακινήσει τον ογκόλιθο, το επόμενο πρωί, για να αφήσει τα πρόβατά του να βοσκήσουν, θα ψηλάφιζε κάθε ζώο που περνούσε για να ελέγξει ότι δεν ήταν κάποιος από τους ανθρώπους. Αλλά ο Οδυσσέας και οι άνδρες του δέθηκαν στο κάτω μέρος των προβάτων, επιτρέποντάς τους να περάσουν απαρατήρητοι. Φτάνοντας στα πλοία τους, θα κατάφεραν να ξεφύγουν από το νησί, με τον Πολύφημο να εξφενδονίζει ογκόλιθους προς το μέρος τους, καθώς έπλαιαν μακριά. Αλλά ο Οδυσσέας θα κάνει ένα κρίσιμο λάθος. Συγκλονισμένος από το κατόρθωμά του, θα αποκαλύψει στο γίγαντα ότι το όνομά του δεν ήταν κανένας, αλλά Οδυσσέας, ο διάσημος ήρωας του Τροϊκού πολέμου. Άγνωστος στον Οδυσσέα, αυτό θα επέτρεπε στον Πολύφημο να δώσει το όνομα αυτού που του επιτέθηκε στον πατέρα του Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας, ο οποίος είναι εκδικητή για την τύφλωση του γιού του, θα καταραστεί τον Οδυσσέα να χάσει όλο το πλήρωμά του στα επερχόμενα ταξίδια και να περιπλανιέται στις θάλασσες για 10 ολόκληρα χρόνια πριν μπορέσει να πατήσει το πόδι του στην πατρίδα του. Αίολος. Χωρίς να γνωρίζει την κατάρα που του είχε επιβάλει ο Ποσειδώνας, ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του θα αποβιβαστούν στο πλωτό νησί της Αιωλίας. Αφού δείπνησε με τους καλεσμένους του, ο βασιλιάς Αίολος που κυβερνούσε το νησί θα προσφέρει στον Οδυσσέα ένα αποχαιρετιστήριο δώρο
μια δερμάτινη τσάντα που περιείχε τη δύναμη των ανέμων, η οποία αν χρησιμοποιούνταν με μεγάλη ακρίβεια θα μπορούσε να επιταχύνει το ταξίδι του στην πατρίδα. Ο Οδυσσέας θα χρησιμοποιούσε τους ανέμους με την πατρίδα του, την Ιθάκη, σύντομα στον ορίζοντα. Αλλά καθώς πλησίαζε στις ακτές του νησιού, το πλήρωμά του, πιστεύοντας ότι ο σάκος που του είχε δώσει ο Αιώλος περιείχε μεγάλα ποσά χρυσού και αργύρου, αποφάσισαν να πάρουν μερικά για τον εαυτό τους. Ανοίγοντας το σάκο, ενώ ο Οδυσσέας είχε γυρίσει την πλάτη του, όλοι οι άνεμοι βγήκαν μονομιάς, παρασύροντας τα πλοία τους πίσω στον ωκεανό, με όλους τους επιβαίνοντες να κρατιούνται σφιχτά για τη ζωή τους. Θα έφταναν στο νησί της Αιωλίας για άλλη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά η άφηξή τους δεν θα τα αντιμετωπιζόταν με την ίδια γενναιοδορία που είχαν δεχτεί στο παρελθόν. Ο βασιλιάς Αιώλος, γνωρίζοντας ότι μόνο μια κατάρα από τους θεούς θα μπορούσε να φέρει τον Οδυσσέα πίσω στο νησί του, θα αρνιόταν να τον βοηθήσει περαιτέρω και θα τον έδιωχνε από το παλάτι για να αποφύγει την ορχή των θεών. Χωρίς να γνωρίζει ακόμα την κατάρα του Ποσειδώνα, ο Οδυσσέας θα σαλπάρει για άλλη μια φορά, αλλά όπως και στις προηγούμενες προσπάθειές του να φτάσει στην πατρίδα του, έτσι και αυτή τη φορά θα είχε ατυχία. Οι Λεστριγόνες. Φτάνοντας στο λιμάνι της Λεστριγόνιας, ο Οδυσσέας θα στείλει τρεις ανιχνευτές για να βρουν τροφή για τους κατοίκους της πόλης. Αλλά οι ανιχνευτές σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν βρίσκονταν σε μέρος με ανθρώπους, καθώς τους κυνηγούσαν γίγαντες, επιστρέφοντας πίσω στα πλοία τους. Αιμοδιψείς κανίβαλοι, οι γίγαντες Λεστριγόνες θα άρχισαν να καταβροχτίζουν τους ανιχνευτές, στρέφοντας άμεσα την προσοχή τους στα πλοία του Οδυσσέα στο λιμάνι τους. Πετώντας ογκόλυθους, οι Λεστριγόνες θα καταστρέψουν κάθε πλοίο εκτός από ένα, με τον Οδυσσέα να βγαίνει μόλις και με τα βία ζωντανός. Κύρκη. Κουρασμένος και εξαντλημένος, με το μοναδικό εναπομείναν πλοίο του, ο Οδυσσέας θα έφτανε σύντομα στο νησί της Αίας, χωρίς να γνωρίζει ότι εκεί κατοικούσε η όμορφη μάγισσα Κύρκη, κόρη του Θεού Ήλιου και αδελφή της διαβόητης μάγισσας Μίδιας. Χωρίζοντας τους άνδρες του σε δύο ομάδες, ο Οδυσσέας θα έμενε στο πλοίο του και θα έστεινε στρατόπεδο, ενώ οι άλλοι έψαχναν το νησί για φαγητό. Σύντομα θα έφταναν στον σπίτι της Κύρκης, όπου η Πάκου, η Λύκη και οι οντάρια έτρεμαν στα πόδια της. Προσκαλώντας τους άνδρες να δειπνήσουν μαζί της, θα τους σερβίριζε ένα μεγάλο κύπελο με κριθάρι, τυρί και κρασί, αλλά άγνωστος στους άνδρες υπήρχε ένα μυστικό συστατικό μέσα. Αφού έτρωγαν το γεύμα, οι άνδρες άρχισαν να αποκοιμούνται, αλλά όταν ξυπνούσαν δεν ήταν πλέον σε ανθρώπινη μορφή. Είχαν πάρει το σώμα χείρων. Ένας άνδρας δεν είχε όρεξη για φαγητό. Είχε δει τα γεγονότα να εκτυλίσσονται και έτρεξε γρήγορα στον Οδυσσέα για να του πει την τύχη του πληρώματός του. Ακούγοντας τα νέα, ο Οδυσσέας ξεκίνησε αμέσως για να σώσει τους άνδρες του, αλλά στην πορεία του σταμάτησε ο αγγελιοφόρος θεός Ερμής, ο οποίος είχε έρθει για να το βοηθήσει. Ο Ερμής έδωσε στον Οδυσσέα ένα μαγικό βότανο, τη Μολόχα. Θα του έλεγε να το βάλει στα φίλτρα της Κύρκης για να μην αισθανθεί τις συνέπειες των μαγικών της. Παίρνοντας τη Μολόχα, ο Οδυσσέας πλησίασε την Κύρκη και άρχισε να δειπνεί μαζί της, εκπλήσοντας τη μάγισσα όταν παρέμενε σε ανθρώπινη μορφή. Τράβηξε το σπαθί του, σηκώθηκε και απείλησε να σκοτώσει την Κύρκη αν δεν μεταμόρφωνε το πλήρωμά του πάλι σε ανθρώπους. Με το σπαθί στο λαιμό της, η Κύρκη συμφώνησε, με τα γουρούνια στα πόδια της να μεταμορφώνονται ξανά σε ανθρώπους. Εντυπωσιασμένη από τους ηρωισμούς του Οδυσσέα, η Κύρκη τον προσκάλεσε στην κρεβατοκάμαρά της. Απέκτησαν ένα γιο μαζί, που τον ονόμασαν Τηλέγωνο. Παραμένοντας στο νησί για έναν ολόκληρο χρόνο, ο Οδυσσέας αποφάσισε ότι ήταν καιρός να φύγει. Αλλά καθώς άρχισε να σαλπάρει, η Κύρκη τον συμβούλευσε να επισκεφτεί τον κάτω κόσμο, όπου ο προφήτης Τηρεσίας θα τον συμβούλευε πώς να επιβιώσει από τις πολλές δοκιμασίες που τον περίμεναν στη θάλασσα. Ο κάτω κόσμος. Ακολουθώντας τη συμβουλή της Κύρκης, ο Οδυσσέας θα ταξιδέψει δυτικά, στην άκρη του κόσμου, όπου βρισκόταν η είσοδος του κάτω κόσμου. Ολοκληρώνοντας μια τελετουργική θυσία στην είσοδο, ο Οδυσσέας θα καλούσε τα πνεύματα των νεκρών, όπου θα εμφανιζόταν ο τυφλός προφήτης Τηρεσίας. Αυτός τον προειδοποίησε ότι ο Οδυσσέας και οι άνδρες του θα βρεθούν σύντομα στο νησί του Θεού Ήλιου και ότι θα έπρεπε να αποφύγουν να φάνε τα ζώα του, αν ήθελαν να επιστρέψουν ζωντανοί. Αν όμως έβλεπταν τα ζώα με οποιοδήποτε τρόπο, τότε θα ακολουθούσε ο θάνατος. Ευχαριστώντας τον προφήτη, ο Οδυσσέας θα φύγει με το πλοίο του, αποφασισμένος ότι όταν έρθει η ώρα, κανείς δεν θα αγγίξει τα ζώα του Θεού Ήλιου. Οι Σιρήνες. Όμως, λίγο μετά τον απόπλου, ο Οδυσσέας και οι άνδρες του άρχισαν να ακούν μια όμορφη μελωδία.
για το όπως ακριβώς ο Ιάσονας και οι αργοναύτες πριν από πολλά χρόνια, το πλοίο του περνούσε από τον τόπο των Σιρήνων, ακαταμάχητα πλάσματα που παρέσυναν τους ναυτικούς στο θάνατο με τα μαγευτικά τραγούδια τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά ο Οδυσσέας είχε έρθει προετοιμασμένος. Θυμόταν τη συμβουλή που του είχε δώσει η Κίρκη και θα έδινε εντολή στο πλήρωμα να βουλώσουν τα αυτιά τους με κυρί μέλισσας, ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν από το κάλεσμα των Σιρήνων. Αλλά ο Οδυσσέας, θέλοντας να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα άκουγε το τραγούδι και θα επιβίωνε, δεν βούλωσε τα αυτιά του με κερί και ζήτησε από το πλήρωμά του να τον δέσει στο κατάρτι του πλοίου. Και έτσι, καθώς το πλοίο περνούσε από το σπίτι των Σιρήνων και τα τραγούδια τους γίνονταν όλο και πιο δυνατά, ο Οδυσσέας θα άρχισε να παλεύει. Παρασυρμένος από τον ήχο, με κάθε ίνα της ύπαρξής του, θα παρακαλούσε τους άνδρες του να τον αφήσουν να φύγει, αλλά κανείς δεν απαντούσε στην έκκλησή του, καθώς το κερί συνέχισε να φράζει τα αυτιά τους. Τελικά, ο Οδυσσέας θα ελευθερωθεί, αφού θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα επιβιώσει από το κάλεσμα της Ειρήνας. Αλλά άγνωστος αυτόν, οι Σιρήνες ήταν μοιραίο να πεθάνουν αν ένας θνητός άκουγε το μαγευτικό τραγούδι τους και επιβίωνε με κάθε μία από αυτές να παίρνει η ίδια τη ζωή της, καθώς το πλοίο του έπλεον στον ορίζοντα. Σκύλα και χάριπτη. Καθώς ξημέρωνε η επόμενη μέρα, ο Οδυσσέας έπρεπε να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Η Κίρκη, χρησιμοποιώντας τη μαγεία της, τον είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που τον περίμεναν όταν συναντούσε ένα στενό πέρασμα. Σε κάθε πλευρά του θα υπήρχε απίστευτος κίνδυνος, με τη δεξιά να φιλοξενεί τη σκύλα, ένα γιγάντιο εξακέφαλο θαλάσσιο τέρας, και στην αριστερή η χάριβδη, μια δίνη που καταβρόχθιζε οτιδήποτε πλησίαζε. Ακούγοντας τη συμβολή της Κίρκης για άλλη μια φορά, ο Οδυσσέας κατευθύνεται προς τη σκύλα, γιατί το τέρας θα έπαιρνε έξω από τους άνδρες του. Ήταν ένα τίμημα που ήταν πρόθυμος να πληρώσει, καθώς η χάριβδη θα έπαιρνε ολόκληρο το πλοίο του. Και έτσι με βαριά καρδιά θα κατευθύνει τους άνδρες του προς το βράχο όπου βρισκόταν η σκύλα. Καθώς το πλοίο περνούσε, έξι κεφάλια κατέβαιναν από ψηλά, παίρνοντας από έναν ναύτη, ο οποίος ούριαζε καθώς το καταβρόχθησε το θηρίο. Με μια μεγάλη καταιγίδα στον ορίζοντα, δεν είχαν χρόνο να θρυνήσουν τους συντρόφους τους και να σταματούν σύντομα στο νησί Θρυνακία. Τα βόδια του ήλιου. Η Θρυνακία φιλοξενούσε τα βόδια του Θεού Ήλιου, βόδια που ο Οδυσσέας είχε προειδοποιηθεί να μην καταναλώσει από τον προφήτη Τηρεσία στον κάτω κόσμο. Όμως, παρά τις οδηγίες του Οδυσσέα προς τους άνδρες του να μην αγγίξουν τα βοηδή, δεν θα ήταν εύκολο να ακολουθήσουν τις εντολές του, καθώς η καταιγίδα τους είχε κρατήσει εγκλωβισμένους στο νησί για σχεδόν ένα μήνα. Με τα αποθέματα τροφίμων να έχουν σχεδόν εξαντληθεί, το πλήρωμα στα πρόθυρα της πείνας περίμενε τον Οδυσσέα να κοιμηθεί, σκοτώνοντας όλα τα ζώα και ψήνοντας το κρέας για να το απολαύσουν μεταξύ τους. Όταν ο Οδυσσέας ξύπνησε το επόμενο πρωί, έπεσε στα γόνατα απελπισμένος, κουνώντας το κεφάλι του με απογοήτευση και την ανοησία του πληρώματός του. Ωστόσο, αν και το πλήρωμα είχε αγνοήσει τις εντολές του, η καταιγίδα είχε πλέον κοπάσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν και πάλι για τη θάλασσα. Το έγκλημά τους δεν είχε περάσει απαρατήρητο, με το Θεό Ήλιο να διαμαρτύρεται στο Δία για τη σφαγή των βοδιών του. Εξοργισμένος ο Δίας χτύπησε το πλοίο του Οδυσσέα με ένα μεγάλο κεραυνό, σχίζοντάς το στη μέση και όλο το πλήρωμα να πνίγεται εκτός από έναν. Γιατί, όπως προέβλεψε η μοίρα, η κατάρα του Ποσειδώνα είχε γίνει πραγματικότητα. Μόνο ο Οδυσσέας επέζησε από τη σφαγή, με τον ίδιο να κρατιέται από τα σπασμένα απομινάρια του πλοίου του. Για 9 μέρες και 9 νύχτες θα περιπλανιόταν στον απέραντο ωκεανό, αλλά τη 10η μέρα θα ξεβραστεί στο νησί της Θεάς Καλυψός. Καλυψό. Μετά τη διάσωση του Οδυσσέα από την ακτή, η Καλυψό, κόρη του Τιτάνα Άτλαντα, θα τον ερωτευθεί, ζητώντας του να μείνει στο νησί μαζί της για πάντα, προσφέροντάς του μάλιστα την Αθανασία. Αλλά ο Οδυσσέας, που λαχταρούσε να δει τη γυναίκα του την Πινελόπη και το γιο του Τηλέμαχο, απέρριπτε τις προτάσεις της, επιμένοντας ότι ήθελε να φύγει. Ωστόσο η Καλυψό, προσβεβλημένη από την απόρριψή του, κράτησε τον Οδυσσέα εχμάλωτο στο νησί για τα επόμενα 7 χρόνια. Ο Οδυσσέας, αναγκασμένος να ξαπλώνει με τη θεά, περνούσε κάθε νύχτα κλαίγοντας την ακτή, επιθυμώντας να δει ξανά τη γυναίκα και το γιο του. Ψηλά στον Όλυμπο, η θεά Αθηνά, έχοντας υποστηρίξει τον Οδυσσέα από τον Τροϊκό πόλεμο, το κοίταζε με θλίψη στα μάτια της, ώσπου μια μέρα δεν μπορούσε να μείνει άλλο άπραγη. Ικέτευσε τον Δία να επιτρέψει επιτέλους τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα. Η Αθηνά έθετε τα επιχειρήματά της με το Δία να διατάσει την Καλυψό να τον αφήσει ελεύθερο. Η Καλυψό συμφώνησε, βοηθώντας τον Οδυσσέα να φτιάξει μια σχεδία για να ταξιδέψει στην πατρίδα.
Καθώς πλησίαζε στην πατρίδα του, ο Ποσειδώνας άκουσε για την απόδραση του Οδυσσέα, προκαλώντας μια καταιγίδα για να καταστρέψει τη σχεδία του και να τον σκοτώσει. Ο Οδυσσέας, μόλις που επέζησε, κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι το νησί της Χερίας, όπου βρέθηκε στην ακτή εντελώς γυμνός πριν αποκοιμηθεί. Οι Φαίακες. Στο νησί της Χερίας ζούσαν οι Φαίακες, που διοικούνταν από τον βασιλιά Αλκίνο και τη βασίλισσα Αρίτη. Την επομένη της άφηξης του Οδυσσέα, η κόρη του Συναυσικά θα κατέβαινε στην ακτή με τις υπηρέτριές της για να πλύνουν τα ρούχα τους, όπου συνάντησαν τον Οδυσσέα να στέκεται γυμνός. Σοκαρισμένες από τη θέα ενός γυμνού άνδρα, οι υπηρέτριές της έτρεχαν μακριά, ουριάζοντας από τον τρόμο, αλλά η Ναυσικά με θάρρος και με την παρότριση της Αθηνάς στάθηκε στο ύψος της. Δίνοντας τον Οδυσσέα μερικά ρούχα, η Ναυσικά θα το πήγαινε στο παλάτι της, όπου θα τον σύστηνε στους γονείς της. Προσκαλώντας τον ξένο μέσα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα ζητούσαν από τον Οδυσσέα να δειπνήσει μαζί τους, πριν απολαύσουν τη διασκέδαση που παρήχε ο ποιητής Δημόδοκος, ο οποίος ήταν γνωστός για τα τραγούδια του εμπνευσμένα από τους θεούς. Καθώς η νύχτα εξελισσόταν, ο βασιλιάς θα ζητούσε από τον Οδυσσέα να αποκαλύψει το όνομα και την ιστορία του. Αλλά ο Οδυσσέας, απρόθυμος να δώσει το όνομά του, αφού αυτό είχε οδηγήσει στην κατάρα του Ποσειδώνα, προσπαθούσε να αποφύγει την ερώτηση και μιλούσε για τα σπουδαία αξιοθέατα που είχε δει στα ταξίδια του. Μετά από ένα μεγάλο γλέντι, ο Δημόδοκος σύντομα θα αρχίζει να παίζει τις όμορφες μελωδίες του, τραγουδώντας για τους θεούς του Ολύμπου. Σύντομα όμως η προσοχή του ποιητή θα στραφεί στην ιστορία της Τρίας. Θα τραγουδήσει για τους πολλούς ήρωές της, για τον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα και για τον περίφημο Οδυσσέα, τον κατασκευαστή του ξύλινου αλόγου και τον πιο πανούργο Έλληνα. Ένιωθε δέος από την ιστορία του Δούριου Ήπου για το πώς ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος είχε καταφέρει να ξεγελάσει τους Τρώες. Το πλήθος άρχισε να ζητοκραυγάζει, αλλά ο Οδυσσέας σκεπτόμενος μόνο τους πολλούς φίλους που είχε χάσει, θα άρπασε τον χιτώνα του και θα άρχιζε να κλαίει, σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια του. Ο βασιλιάς, ακούγοντας τον Οδυσσέα να κλαίει με λυγμούς, θα γίνει καχύποπτος, ζητώντας την ταυτότητα του άνδρα. Συγκλονισμένος από το γεγονός ότι η ιστορία του διηγούνταν σε όλη τη χώρα και υπνοτισμένος από τα όμορφα λόγια και το τραγούδι του ποιητή, αποκάλυψε ότι το όνομά του ήταν Οδυσσέας, ο διάσημος ήρωας του Τροϊκού Πολέμου. Ο Οδυσσέας θα εξηγούσε ότι περιπλανιόταν στον ωκεανό για 10 ολόκληρα χρόνια, με κάθε προσπάθεια να φτάσει στην πατρίδα του να καταλήξει στη τραγωδία. Έκπληκτη από την ιστορία και τιμημένη που είχαν ένα τόσο μεγάλο ήρωα ανάμεσά τους, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν. Το επόμενο πρωί ο Οδυσσέας θα ξυπνούσε και θα έβλεπε ένα πλοίο στο λιμάνι φορτωμένο με χρυσό και ασίμι και ένα πλήρωμα έτοιμο να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην πατρίδα. Ανοίγοντας τα πανιά του, ο Οδυσσέας ευχαρίστησε τον βασιλιά και τη βασίλισσα με το βλέμμα του πλέον στραμμένο στην πατρίδα του. Οι μνηστήρες. 20 χρόνια μετά την αναχώρηση από την πατρίδα του, ο Οδυσσέας θα πατήσει επιτέλους το πόδι του στην Ιθάκη, έτοιμος να ξαναδεί τη γυναίκα και το γιο του. Αλλά η Αθηνά, γνωρίζοντας ότι η πατρίδα του δεν ήταν όπως την άφησε, θα προειδοποιήσει τον Οδυσσέα για τους κινδύνους που τον περίμεναν στο παλάτι του. Μεταμορφώνοντάς τον σε έναν γέρο ζητιάνο, η Αθηνά φρόντισε να βεβαιωθεί ότι ο Οδυσσέας θα έμπαινε στο σπίτι του μεταμφιεσμένος. Η σύζυγός του, η Πινελόπη, που ήταν μόνη για 20 χρόνια, αναμενόταν να ξαναπαντρευτεί, με μνηστήρες από παντού να έρχονται για να διεκδικήσουν το χέρι της. Πάνω από 100 από αυτούς είχαν πλέον κατακλείσει το παλάτι του Οδυσσέα, τρώγοντας το φαγητό του και φορώντας τα ρούχα του. Αν και σε όλη αυτή τη διάρκεια, η Πινελόπη παρέμενε πιστή, χωρίς να χάσει ποτέ την ελπίδα ότι ο σύζυγός της θα επέστρεφε. Επινοώντας ένα πονηρό σχέδιο για να αποφύγει το γάμο, η Πινελόπη καθυστέρησε τους πολλούς μνηστήρες της για χρόνια, υφαίνοντας ένα νεκρικό ένδυμα για τον πατέρα του Οδυσσέα, υποσχόμενη ότι θα διάλεγε ένα νέο σύζυγο όταν θα τελείωνε. Αλλά κάθε βράδυ, καθώς το ένδυμα πλησίαζε προς την ολοκλήρωση, αναιρούσε κρυφά όλη της τη δουλειά, με την απάτη να διαρκεί για 3 μήνες. Το σχέδιο της όμως θα αποκαλυφθεί, με την ίδια να είναι πλέον αναγκασμένη να επιλέξει ένα μνηστήρα. Άγνωστο στην Πινελόπη, ο Οδυσσέας θα βρισκόταν σύντομα στο πλευρό της. Πηγαίνοντας προς το παλάτι, θα σταματούσε πρώτα στο σπίτι του πιο πιστού του υπηρέτη του Εύμεου. Χαρούμενος που είδε το βασιλιά του για άλλη μια φορά, ο Εύμεος θα προσφέρει στον Οδυσσέα φαγητό και κρασί, υποσχόμενος να τον βοηθήσει να ανακτήσει το σπίτι του. Ο γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος, είχε μόλις φτάσει στο σπίτι από τα ταξίδια του, αφού έψαχνε τον πατέρα του για πολλούς μήνες. Πηγαίνοντας προς το παλάτι, ο Τηλέμαχος θα δει τον Εύμεο να δειπνεί με έναν ξένο, και πεινασμένος μετά το μακρύ ταξίδι του, θα ρωτούσε το φίλο του αν μπορούσε να δειπνήσει μαζί του.
Ο Εύμεος, γνωρίζοντας την πραγματική ταυτότητα του Ζητιάνου, θα προσπαθούσε να τους δώσει λίγο χρόνο μαζί, φεύγοντας για να ενημερώσει την Πηνελόπη ότι ο γιος της είχε επιστρέψει. Με τον Εύμεο τώρα να έχει φύγει, η Αθηνά θα χρησιμοποιήσει τη μαγεία της για να μεταμορφώσει τον γέρο Ζητιάνο πίσω στον Οδυσσέα σε όλη του τη δόξα. Ο Τηλέμαχος δεν πίστευε στα μάτια του και άρχισε να κλαίει, αφού ξαναβρέθηκε με τον πατέρα του μετά από τόσο καιρό. Πέφτοντας στα γόνατα, ο Τηλέμαχος αγκάλισε τον πατέρα του με ανοιχτές αγκάλες. Όμως η επανένωση θα έπρεπε να περιμένει, καθώς προς το παρόν ο Οδυσσέας θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες. Μεταφιεσμένος σε Ζητιάνο για άλλη μια φορά, θα έμπαινε στο παλάτι για να ανακαλύψει ότι η Πηνελόπη είχε οργανώσει διαγωνισμό για να επιλέξει τον επόμενο σύζυγό της. Είχε δηλώσει ότι θα παντρευόταν τον άνδρα που θα μπορούσε να ρίξει ένα βέλος μέσα από μια σειρά 12 κεφαλών τσικουριών, με όλους τους μνηστήρες της χώρας να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Αλλά θα υπήρχε ένας όρος. Κάθε μνηστήρας θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το μεγάλο τόξο του Οδυσσέα, που είχε μείνει πίσω στο παλάτι. Ήταν άλλο ένα από τα πονηρά κόλπα της Πηνελόπης, καθώς ο ένας μετά τον άλλον, κάθε μνηστήρας θα έπαιρνε τη σειρά του, ο καθένας ανίκανος να τα καταφέρει. Αφού όλοι απέτυχαν, ο Οδυσσέας μεταφιεσμένος ακόμα σε Ζητιάνο, ζητούσε μια προσπάθεια κι αυτός, με όλο το παλάτι να ουρλιάζει από τα γέλια. Σύντομα όμως θα ησυχάσουν, γιατί ο Οδυσσέας με ευκολία θα σημαδέψει και θα ρίξει ένα βέλος που θα περάσει και από τους 12 άξονες με απόλυτη ακρίβεια. Βλέποντας όμως τη ζημιά που προκλήθηκε στο σπίτι του, ο Οδυσσέας δεν μπορούσε να συγχωρήσει τους μνηστήρες. Έστρεψε το τόξο εναντίον τους και τους σημάδευε, χτυπώντας τους έναν προς ένα. Πανικόβλητοι μνηστήρες πήγαιναν να πιάσουν τα όπλα τους, αλλά όσο και αν έψαχναν δεν μπορούσαν να τα βρουν, καθώς ο Τηλέμαχος είχε κρύψει τα όπλα όσο ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη. Με τον Εύμεο να ενώνεται, τότε με τον Τηλέμαχο και τον Οδυσσέα, άρχισαν να επιτίθενται στους μνηστήρες και δεν σταμάτησαν μέχρι να τους σκοτώσουν όλους. Με τα σώματα των μνηστήρων να κοίτονται τώρα νεκρά στα πόδια του, ο Οδυσσέας είχε ολοκληρώσει την τελευταία του αποστολή. Το μόνο πράγμα που απέμενε ήταν η επανένωση του Οδυσσέα με τη γυναίκα του, με την αιώνια αγάπη του για αυτήν να είναι το μόνο πράγμα που τον οδούσε να επιστρέψει στην πατρίδα. Αναγνωρίζοντας τον σύζυγό της και συγκλονισμένη από τη συγκίνηση, η Πηνελόπη θα αγκαλιάσει τον Οδυσσέα, μια στιγμή που περίμενε 20 ολόκληρα και πιστά χρόνια. Αφήνοντας έναν αναστεναγμό ανακούφισης, ο Οδυσσέας είχε επιτέλους ηρεμήσει. Καθώς η ιστορία του Οδυσσέα έφτανε στο τέλος της, το ίδιο θα συνέβαινε και με την εποχή των ηρώων. Τα σχέδια του Δία να χωρίσει τα βασίλεια των θεών και των ανθρώπων είχαν πετύχει και δεν θα περιπλανιόντουσαν πλέον μυθικά θηρία στη γη, ούτε πλέον οι ημίθιοι θα περπατούσαν ανάμεσα στους θνητούς. Οι ιστορίες αυτών των μεγάλων ηρώων θα περνούσαν πλέον στο μύθο και το θρύλο και οι ιστορίες τους θα διατηρούνταν από μεγάλους ποιητές όπως ο Όμηρος. Ιστορίες που θα λέγονταν ξανά και ξανά από κάθε γενιά που θα διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο Δίας, αφού προσπάθησε και απέτυχε να κατοικήσει τον κόσμο με ανθρώπους από χρυσό, ασήμι και στη συνέχεια χαλκό, θα δημιουργούσε τώρα μια τελευταία φυλή ανθρώπων, αυτή τη φορά από σίδηρο, τη σημερινή εποχή του ανθρώπου. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, αυτή η φυλή του σιδήρου θα ήταν εκτεθειμένη σε όλες τις κακοχίες του κόσμου. Θα γνώριζαν τα γυρατιά και τη φτώχεια, την πείνα και τον πόλεμο, θα χρειαζόταν σκληρή δουλειά για να επιβιώσουν από τους πολλούς κινδύνους που θα αντιμετώπισαν. Όσο και αν θα αγωνίζονταν με τους θεούς να έχουν αποσυρθεί από τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι του σιδήρου θα ήταν πλέον πραγματικά υπεύθυνοι για το πεπρωμένο τους, ελεύθεροι να διαμορφώσουν τη γη με όποιο τρόπο θεωρούσαν κατάλληλο. Θα ίδρυαν πόλεις, θα μάθαιναν να γράφουν και θα εξερευνούσαν τον κόσμο γύρω τους με τη φιλοσοφία, την τέχνη και τη μουσική να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους. Θα εφεύρισκαν την τυπογραφία, θα ανακάλυπταν τη βαρύτητα, θα αξιοποιούσαν τη δύναμη του ατμού και θα δημιουργούσαν φως από την ενέργεια που τροφοδοτούσε πλέον τον πολιτισμό τους. Και μια μέρα, αυτή η φυλή του σιδήρου θα χρησιμοποιήσει τα σπουδαία ταλέντα της για να ταξιδέψει η ίδια στους ουρανούς, όπου, έστω και για μια στιγμή, θα μπορούσαν να δουν τον τόπο της πατρίδας τους από τη σκοπιά των θεών.